Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιτίας για την παρουσίαση του Λευκώματος του Σπηλαιοϊκού Οδηγού του Γεωπάρχου Σιτίας. Σήμερα 11 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Βουνού, όπου επιλέξαμε αυτή την ημέρα για να παρουσιάσουμε τον Σπηλαιοϊκό Οδηγό που θα μας συντροφεύει και θα μας ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Να πούμε ότι αυτός ο οδηγός χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΦΠΚΑ. Είναι ένα πρόγραμμα 120.000 ευρώ όπου εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και το υλοποιούμε σε συνεργασία φυσικά με τον ΔΟΚΑΣ, το γραφείο του συντονιστή του Γεωπάρχου κ. Βαγγέλη Περάκη και με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Σιτίας. Να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα αποτελέσει πηγή για πάρα πολύ κόσμο. Θα μπορεί να δίνεται ή σαν δώρο από το Δήμο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά και θα μπορεί ο τοπικός αναγνώστης και επισκέπτης να βρει τις ομορφιές του ιδιαίτερου κόσμου των σπηλαίων, όπου είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις να τα επισκεφτούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσω αυτό το σημείο για τη δουλειά που έγινε για τον σπηλαιοϊκό οδηγό, τον κύριο Βαγγέλη Περάκη, που είχε το γενικότερο συντονισμό. Φυσικά όλους τους ανθρώπους, τους απλούς εθελοντές που έδωσαν το φωτογραφικό υλικό, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το έργο του οργανισμού, του ΔΟΚΑΣ, δεν σταματάει εδώ. Είναι συνεχείς στις συνεργασίες με την περιφέρεια, με τους φορείς και με τα υπουργεία. Και στοχεύουμε στο μέλλον να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το Δήμο Σιτίας με υλικό, το οποίο θα αναδεικνύει τις ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Γεωπάρχου Σιτίας. Κύριε Περάκη, αν θέλετε και εσείς κάτι για τον οδηγό. Τίποτα. Εγώ θέλω να πω για τον οδηγό ότι είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό. Θέλαμε να έχουμε ένα λεύκωμα το οποίο να αποτυπώνει τις ομορφιές του αθέατου κόσμου του Γεωπάρκου, αυτό που δεν μπορεί να δει ο καθένας εύκολα. Καταφέραμε λοιπόν να βρούμε τη χρηματοδότηση μέσα από τον ΕΦΠΚΑ που είπε και ο πρόεδρος και με τη βοήθεια της πυρολογικής ομάδας εδώ στη Σιτίας που υποστήριξε την όλη δραστηριότητα. Και θέλω να αναφερθώ χωρίς στον καθένα τους. Καταρχήν το φωτογράφο του Μαντώνη τον Καλαμπόκη, ο οποίος παρόλο που δεν έχει σχέση με τα σπήλαια, δέχτηκε να κατέβει σε πολλά από αυτά που χρειάζεται τεχνική για να κατέβει έτσι κι αλλιώς. Το Βασίλη Παπαβασιλείου, τα δύο ξαδέρφια και τους δύο Βασίλης Παπαβασιλείου, τον Νίκο τον Πασπαλιάρη, τον Καλούς τον Παρακαμιά που μας παραχώρησε φωτογραφικό υλικό για τη βιοποικιλότητα των σπηλαίων και τον κύριο Γιώργο Κακάκη, όπως και άλλους φίλους σπηλαιολόγους, οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει το υλικό έτσι κι αλλιώς για να χρησιμοποιηθεί για το λεύκωμα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε μια καλλιτεχνική δουλειά απεικόνηση των σπηλαίων. Στόχος μας δεν ήταν να καταγράψουμε τα σπηλαία όλα, εξάλλου είναι πάρα πολλά, αλλά στόχος ήταν να βγάλουμε, να δείξουμε τον πλούτο που έχει η περιοχή μας και αν θέλετε να δώσουμε το ερέθιμο στον κόσμο για την προστασία των σπηλαίων. Είναι οι συλλέκτες του νερού, είναι τα σπήλαια τα οποία είναι περισσότερο βάραθρα, υπόγεια ποτάμια δηλαδή, τα οποία τα πιο πολλά καταλήγουν στις πηγές του γεωπάρκου σε όλη την περιφέρεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τα προφυλάξουμε, είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν και να πούμε για άλλη μια φορά ένα μεγάλο stop στα όσα σχεδιάζονται για τα βουνά της Σιτίας με τη ΣΑΠΕ και με όλο αυτό το χαμό που γίνεται όσον αφορά τις ανάμεσες πηγές ενέργειας. Νομίζω ο Δήμος έχει δείξει το στίγμα του, έχει πει ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που πραγματικά έχουμε, την ομορφιά και την σπουδαιότητα τόσο των σπηλαίων, όχι του τοπίου φυσικά που έχει το Γεωπάρκο της Σιτίας. Παράλληλα, έβγαινε και το ημερολόγιο του Γεωπάρκου, το οποίο είναι φέτος αφιερωμένο στους 12 γεώτου που έχει 12 ενδημικά φυτά της περιοχής. Είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλο τον κόσμο, εννοείται, θα μπορείτε να προμηθευτεί από το γραφείο του Γεωπάρκου και φυσικά θα το μοιράσουμε στους οργανισμούς στους οποίοι συνεργαζόμαστε. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το πρωί η μέρα ξεκίνησε με το Δημοτικό Σχολείο της Σιτίας, το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο της Σιτίας, όπου μαζί με τον γεωλόγο του Γεωπάρκου, τον Χριστόφορο τον Κοντογεωργάκη και την εκπαιδευτικό τη Μαρία την Αγγελιδάκη, κάναμε ένα τρίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά του σχολείου. Εκπαιδευτικές δράσεις που είχαν να κάνουν με την γέννηση των βουνών, με τα πετρώματα, με την βιοποικιλότητα. Και το ενδιαφέρον το οποίο έδειξαν τα παιδιά τρεις ώρες, τρεις ή μισή που κράτησε το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό. Πράγμα που δείχνει ότι και είναι δουλεμένα τα παιδιά στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και έχουν και την ανάγκη να μάθουν αρκετά πράγματα για τον τόπο τους.